Σημαντικά νομοσχέδια που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και τις προοπτικές της χώρας για γενιές και γενιές μέσα στο καλοκαίρι, με το 1/3 των βουλευτών να είναι παρόντες χωρίς ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση, με κύριο στόχο την απορρίθμιση των πάντων, όλα προς χάρη των επίδοξων επενδυτών. Μόνο που αυτές οι επενδύσεις βασίζονται αποκλειστικά στην υφαρπαγή των δημόσιων αγαθών και των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και όχι σε νέες επενδύσεις που θα δημιουργούσαν μια προστιθέμενη αξία για τη χώρα. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος κατατέθηκε και ψηφίστηκε μέσα σε 2 μέρες το νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Το ίδιο διάστημα έγινε η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και με τις ίδιες διαδικασίες εξπρές, υποθέτω, θα συζητηθεί και το νομοσχέδιο για τους Αιγαιαλούς. Στόχος, λοιπόν, είναι κοινός όλων αυτών, είναι η εκποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής γης και όλων όσων παράγουν εθνικό πλούτο. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι έχουμε ένα έλλειμμα δημοκρατίας και κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Επιδεικνύει η κυβέρνηση αυταρχισμό όταν δεν ακούει την κοινωνία, ιδιαίτερα τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου σύσσωμοι φορείς είναι ενάντια σε αυτό που επιχειρείται σήμερα. Στην ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου είχαν προσκληθεί 13 φορείς, εκ των οποίων οι 11 είπαν όχι, ήταν κάθετοι στην πώληση της ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται η διαβούλευση. Αυτός ο αυταρχισμός στερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα να υπερασπιστούν όχι μόνο την εργασία τους, αλλά και τα δημόσια αγαθά, καθώς τους επιτάσσει, στέλνοντας φύλλα πορείας στους απεργούς. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε το Εθνικό Τυπογραφείο να δουλέψει Σαββατοκύριακο για τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Το παρόνομο σχέδιο, λοιπόν, όπως έχει υποθεί, συζητιέται στο θερινό τμήμα με την απουσία των βουλευτών από τις περιοχές που πλήττονται πιο πολύ, γιατί, να μην γελιόμαστε, όλη η χώρα πλήττεται από το διαμελισμό και το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση άλλες φορές αναφέρει ότι είναι μνημονιακή απέτηση και άλλες φορές ότι είναι κανονιστική απέτηση, ότι δηλαδή προκύπτει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να καμφθούν οι αντιδράσεις, έξυπνα αναφέρεται σαν μικρή ΔΕΗ, που όμως μόνο μικρή δεν είναι, αφού θα πρικοδοτηθεί με 4 λιγνητικές μονάδες, 6 ορυχεία, 5 μονάδες υδροηλεκτρικού δυναμικού και 1 φυσικού αερίου. Με πάνω από 3.000 εργαζόμενους, αλλά και το 1/3 της εμπορικής δραστηριότητας της σημερινής ΔΕΗ, που ισοδυναμεί με 2 εκατομμύρια πελάτες περίπου ή 1,8 έως 2 δις ευρώ τζίρο. Εάν αναλογιστούμε και ότι το 17% της ΔΕΗ είναι στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση, αυτό που θα ξεπουληθεί δεν θα είναι μια μικρή ΔΕΗ, αλλά μια ίσης αξίας, ίσως και μεγαλύτερης με αυτήν που απομένει. Μας λέει η κυβέρνηση για την ευρωπαϊκή εμπειρία στην παραγωγή και, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να εισέρχεται σε λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις που αυτό είχε στους οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ρεύματος. Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση γράφει ότι η εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει δείξει ότι με τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά επιτυγχάνονται πολλαπλά ωφέλη τόσο στον τομέα των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και σε μεγέθυνση των ανισοτήτων με επιβάρυνση των φτωχότερων οικοκυριών, αποκλείοντας μάλιστα συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες από την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά και τι επίδραση είχε η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς στον Έλληνα καταναλωτή.
Ξεκίνησε λοιπόν, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, το 1999 η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και από τον Οκτώβριο του 2003 ουσιαστικά η ΔΕΗ έπαψε να είναι 100% δημόσια αφού εκποιήθηκε το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μέχρι σήμερα με αλλεπάλληλες σχετικές ενέργειες οι τιμές για τους καταναλωτές αυξάνονταν περίπου κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Ταυτόχρονα έχουμε και δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές με κομμένο ρεύμα στη χώρα μας. Με βάση τα παραπάνω, πού στηρίζεται αυτή η αισιοδοξία ότι η πώληση της μικρής ΔΕΗ θα είναι προς όφελος του καταναλωτή, μιας και θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών? Μάλλον αυτοί οι ισχυρισμοί είναι στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού, που παρακολουθεί 4 χρόνια τώρα την υποβάθμιση της ζωής του και σε μια περαιτέρω υποβάθμιση θα συμβάλλει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα το περιθώριο κέρδους επί της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ήταν 2%, στις ευρωπαϊκές χώρες είναι έως και 16%. Σε αυτό ακριβώς προσβλέπουν οι ιδιώτες επενδυτές, στην άμεση αύξηση της τιμής του ρεύματος και στην εξίσωση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα τιμών και στη χώρα μας. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ακριβώς έγινε και σε όλες τις χώρες όπου η ενέργεια ιδιωτικοποιήθηκε. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό ότι ο δανεισμός της ΔΕΗ φτάνει τα 5 δις. Αναρωτιόμαστε γιατί το χρέος αυτό δεν κατανέμεται αναλογικά ως βάρος, αναλόγως δηλαδή το 30% στον επενδυτή, αλλά υπάρχει μία στόχευση, όπως έγινε και με την Αγροτική Τράπεζα, οι καταθέσεις και τα κτίρια να πάνε στον επενδυτή και τα δάνεια και ζημιογόνες δραστηριότητες να μείνουν στο δημόσιο. Και επίσης, με αυτό το χρέος και αφαιρώντας τις παραγωγικές δομές της ΔΕΗ, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί? Μόνο αυξάνοντας το ρεύμα, που σημαίνει δεν θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική έναντι του επενδυτή. Και λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε για τους εργαζόμενους. Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν περίπου 2.650 εργαζόμενοι και σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους. Είμαστε και σε αυτό επιφυλακτικοί, έχοντας ως παράδειγμα την εκχωρημένη σε ιδιωτικά συμφέροντα των ΟΠΑΠ, η οποία ΑΕ ανήγγειλε τη μαζική απόλυση εργαζομένων, ξεκινώντας από όλους εκείνους που ασχολούνται στα υποστηρικτικά τμήματα και συνεχίζοντας με υπαλλήλους των κεντρικών διευθύνσεων, καλώντας τους να αποδεχθούν την απόλυσή τους συνενετικά, υπό τη μορφή εθελούσιας αποχώρησης, έναντι αποζημιώσεων για τον υπολογισμό των οποίων μάλιστα δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε καν ο συλλογικός χρόνος υπηρεσίας. Πέρα από αυτά όμως, ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ ήταν και παραμένει συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της χώρας από το 1950 έως σήμερα. Και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Και μόνο ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ και του ορυκτού πλούτου δύναται να βοηθήσει τη χώρα από το να αντιμετωπίσει την κρίση και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και παραγωγικής αναξυγκρότησης. Για να υπάρχει προοπτική στον τόπο αυτό, να αποσύρετε το νομοσχέδιο τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει κύριε Καφεντάρη. Μετά ο κύριος Διαμαντόπουλος.